Την ενοχή του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου για το αδίκημα της παράβασης καθηκόντων κατά εξακολούθησης πρότεινε ο εισαγγελέας έδρας του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Ειδικότερο εισαγγελέας επεσήμανε ότι εκείνη την εποχή είχε έντονη ανάγκη να σταθεί στο ύψος της Ελστάτ και ο Ανδρέας Γεωργίου οφείλε να δώσει βήμα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ακούσει τις απόψεις τους. Ως προς το θέμα της παράλληλης δραστηριότητας της θέσης του Ανδρέα Γεωργίου και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο εισαγγελέας επεσήμανε ενδεικτικά. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια αλλά και να φαίνεται και έθεσε το ερώτημα εάν ο κύριος Γεωργίου θα είχε επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής της Ελστάτ εάν είχε αποκαλύψει την παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για διάστημα μερικών μηνών. Στο τέλος της εισαγγελικής πρότασης, οι πολίτες από το ακροατήριο χειροκροτώντας φώναξαν «Ζήτω η Ελλάς». Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο το πρωί προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του. Στο μεταξύ, κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρόεδρος δικαστηρίου διέταξε την 48-ωρη κράτηση μιας εκ των πολιτών που παρακολούθησαν την δίκη και είχε παρεμβεί φωνασκώντας διακόπτοντας διαδικασία.